Καλημέρα. Και πάμε εδώ σιγά σιγά τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Εδώ τώρα, κύριε Υπουργέ, έχουμε μια σύγκρουση σε πολύ υψηλούς τόνους. Από χθες ξεκίνησε και μάλιστα φτάσαμε μέχρι τα ξημερώματα. Μας το λέει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος πριν, που προείδρευε κιόλας κάποια στιγμή. Και πάμε σήμερα και αύριο σε μια σύγκρουση πραγματικά με πάρα πολύ υψηλούς τόνους, όπως λέμε. Εδώ τι περιμένουμε να βγει τώρα από αυτή τη σύγκρουση? Θα παρουσιαστεί κάτι καινούργιο? Η κυβέρνηση βάλεται, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η πρόταση της πιστείας εναντίον της είναι ούτως ή άλλως. Τι περιμένουμε εδώ? Δεν νομίζω ότι περιμένουμε τίποτα. Απολύτως. Τίποτα. Μα αυτό προκύπτει και από το περιεχόμενο της πρότασης που κατατέθηκε. Δεν εισάγεται κάποιο καινούργιο στοιχείο στη Βουλή. Το κάτι ξέρουμε. Το οποίο... μπορεί να εμφανιστεί κάτι. Ναι, εγώ τώρα λέω. Ξεκίνησε μία συζήτηση. Η συζήτηση ξεκίνησε με την πρόταση μορφής την οποία συνέταξε το ΠΑΣΟΚ μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αγκαλιασμένα, όπως είπε ο Φάμελος. Λέει, μια χαρά τα βρήκαμε. Ωραία. Λοιπόν, και από αυτό το κείμενο, με βάση αυτό το κείμενο, διεξάγεται η συζήτηση. Τώρα, τι θα ακολουθήσει? Είχαμε αφορμή ένα δημοσίευμα. Δεν είμαι μάγος εγώ. Που λέει ότι κάνατε μονταζιέρα στην πραγματικότητα. Ναι. Και πάνω σε αυτό στοιχειοθετείται και η συγκάλυψη κατ' ουσίαν, που όπως σας κατηγορούν, κάνετε όλο αυτό το διάστημα. Στον ένα χρόνο που πέρασε δηλαδή. Σε αυτό τι θα απαντήσει η κυβέρνηση? Λοιπόν, έχει επισημανθεί καταρχάς από όλους και νομίζω πρώτα-πρώτα από τη δημοσιογραφική έρευνα ότι αυτό το δημοσίευμα είχε έναν απολύτως παραπλανητικό τίτλο, απολύτως ψευδή τίτλο, ο οποίος τίτλος δεν υποστηριζόταν από το περιεχόμενο του δημοσίευματος. Το περιεχόμενο μέσα όποιος το διάβαζε έλεγε ότι δεν ισχύει η μονταζιέρα. Αυτό το οποίο αναδείχθηκε επίσης ήταν ότι τρεις μέρες μετά το φοβερό αυτό δυστύχημα στην δημόσια τηλεόραση βγήκαν όλα τα στοιχεία που λέγανε ότι αυτά τα οποία ακούμε ο διάλογος δεν είναι μόνο ο διάλογος των δύο τρένων που συγκρούστηκαν. Εντάξει. Αλλά ήταν και από ένα τροπικό δρομολόγιο. Σε ό,τι αφορά τώρα στο δημοσίευμα, διότι εδώ υπάρχουν δύο μείζωνα θέματα, κύριε Υπουργέ. Ναι. Το ένα είναι ότι όποιος δεν σας αρέσει που σας πιέζει, ξαφνικά γίνεται υπονοευτής της πολιτεύματος ή ενεργούμενο των συμφερόντων. Και από την άλλη, όταν υπάρχει μια τόσο βαριά καταγγελία η οποία έχει διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο κλίμα στην κοινή γνώμη, ότι επιχειρείται τη συγκάλυψη των ευθυνών, των ποινικών ευθυνών, πολιτικών προσώπων, άλλων ευθυνών, δεν έχετε την αγωνία. Να έρθουμε στην ουσία τώρα. Δεν έχετε την αγωνία να πείτε στην κοινή γνώμη με επαρκείς εξηγήσεις, με ντοκουμέντα, με ό,τι μπορείτε να φέρετε πάνω στο τραπέζι, ότι εγώ δεν προσπαθώ να συγκαλύψω? Λοιπόν, είναι πολύ βαριά η κατηγορία με το οποίο εμείς. Να μπούμε στην ουσία τώρα. Και κατά τη γνώμη μου, Άκη μου, επιτρέψεις, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Η κυβέρνηση θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να φέρει το θέμα στην ολομέλεια της Βουλής. Λοιπόν, η ίδια η κυβέρνηση. Και να πει έκτακτη συνεδρία για τα Τέμπη. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, είναι η ουσία τώρα. Πάμε στην ουσία λίγο. Ναι, ελάτε, ελάτε. Πριν από λίγες μέρες, στην ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε. Στην ολομέλεια της Βουλής, με την παρουσία των κομμάτων, των αρχηγών των κομμάτων που μίλησαν όλοι, συζητήθηκε το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Κατά συνέπεια, λοιπόν, διαφωνεί ή συμφωνεί κάποιος με το πόρισμα, με ό,τι έχει γίνει στην Επιτροπή κτλ. Δικαίωμά του, αλλά έγινε μια αναλυτικότητα συζήτηση. Όχι στον Πρωθυπουργό. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά έγινε. Με συγχωρείτε. Έγινε λοιπόν η συζήτηση στη Βουλή με την παρουσίαση όλων των στοιχείων που έχει ο καθένας. Και πού κατέληξε, παρακαλώ, η συζήτηση αυτή, επειδή ακούω διάφορα περίεργα. Από τους πολιτικούς μιλάω. Ναι, ναι. Έτσι. Ότι δεν βρήκαν την τόλμη να καταθέσουν πρόταση προκειμένου να διωχθεί ποινικά ο κ. Καραμαλής. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι το οποίο ζητάνε, βέβαια. Το ζητάνε, ναι. Προσέξτε. Το ζητάνε στα λόγια. Καλά, αλλά όταν ήρθε. Μπορεί να τη βρει την τόλμη η δικαιοσύνη. Με συγχωρείτε. Να θεωρήσει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να διαβιβαιωθούν τυχόν οι ποινικές. Με συγχωρείτε. Τώρα τα βάλουμε σε μια σειρά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, να καταλάβει ο κόσμος. Ωραία. Η στιγμή λοιπόν όπου κατά το Σύνταγμα πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα της Βουλής προκειμένου να υπάρξει δίωξη κατά του όποιου πρώην υπουργού, μπορεί να είναι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σπίτης κτλ., εκείνη η στιγμή δεν χρησιμοποιείται από τους κατηγόρους του, που είναι η μοναδική στιγμή, δεν υπάρχει άλλη. Μπορεί να υπάρξει στο μέλλον, θα σας το εξηγήσω αυτό. Ναι, ναι. Αλλά τη στιγμή λοιπόν που κορυφώνεται η διαδικασία και που η Βουλή συγκαλείται, η μόνη αρμόδια κατά το Σύνταγμα, δεν είναι η δικαιοσύνη. Για τους υπουργούς. Ναι, για τους υπουργούς μιλάμε. Ναι, ναι. Η μόνη αρμόδια, το μόνο αρμόδιο κατά το Σύνταγμα Σώμα συγκαλείται για να αποφασίσει αν θα ασκήσει δίωξη κατά των πρώην υπουργών. Εκεί λοιπόν τα κόμματα τα οποία λένε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες δεν ασκούν το δικαίωμά τους. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η δικαιοσύνη. Όχι. Και αλλιώς. Όχι. Τι όχι.
Δεν παρασχηματίσει δικογραφία η δικαιοσύνη λοιπόν, και μισό, να την γυρίσει στη Βουλή εφόσον βρει όνομα μισό. Υπουργού. Πάμε λοιπόν, τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια. Ναι. Ποια ήταν η μόνιμη δικαιολογημένη κριτική του ελληνικού λαού και πολλών απέναντι στη διάταξη του Συντάγματος για την ευθύνη των Υπουργών, ποια ήταν? Ήταν δεν δικάζονται όπως εμείς οι πολίτες. Όχι. Τι όχι. Η πρώτη κριτική ήταν η βασική, ήταν ότι ένα τυχόν κακούργημα ή πολλά κακουργήματα που έχει διαπράξει ένας Υπουργός παραγράφονται σε 1-1,5 χρόνο. Σωστό. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος που έκανε αυτή η κυβέρνηση το 19, άλλαξε, ναι. Έχετε δίκιο. Αυτή η διάταξη έφυγε από το Σύνταγμα και οι Υπουργοί, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν κακουργηματικές περιπτώσεις, υπόκεινται στην παραγραφή όλων των πολιτών 20 χρόνια. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για κακουργηματικές πράξεις. Δεν φεύγουν από το προσκήνιο λοιπόν, είναι εδώ. Για 20 χρόνια, εφόσον εμφανιστούν στοιχεία, το αδίκημα αυτό δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί και να διωχθεί. Υπουργέ μου, συγκάλυψη υπάρχει. Λοιπόν, πώς θα αποδείξετε στον κόσμο, πώς θα πείτε στον τώρα, κόσμο ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Πάμε τώρα, αυτή είναι η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζετε. Πάμε τώρα στο άλλο. Δεν μπορεί να μην έχει τα αγωνία να απαντήσετε σε αυτή τη βαριά κατηγορία. Η επιλογή λοιπόν και τώρα σας μιλώ. Και όχι να λέτε για όλους τους υπόλοιπους ότι είναι στρατευμένοι με τα οικονομικά συμφέροντα, ότι είναι βαλτί και ότι τα κουμπάκια. Εσείς αγωνία να αποδείξετε. Θα σας πω για την άποψή μου γι' αυτό. Και ειδικά απέναντι στους συγγενείς. Ξαναλέω. Το αναπάντητο τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή τώρα μιλώ με την ιδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο μείζον. Μάλιστα. Όταν εγώ ανέλαβα Υπουργός Δικαιοσύνης το καλοκαίρι, την πρώτη εβδομάδα μου έρχεται ένα μήνυμα που λέει ότι ο ανακριτής δεν μπορεί να ανοίξει να ακούσει τις συνομιλίες αυτές των όλων των εμπλεκομένων, διότι δεν του το επιτρέπει ο νόμος. Μάλιστα. Διότι δεν υπήρχε πρόβλεψη στον νόμο από παλιά, παρά μόνο για τα αεροπορικά δυστυχήματα. Όταν παίρνω το μήνυμα αυτό, πάω στον Πρωθυπουργό και του λέω εδώ πρέπει να πάμε κατεπίγουσα διάταξη για να επιτρέψουμε στον ανακριτή να ακούσει τις συνομιλίες. Ναι. Η εντολή του είναι πήγαινε την αύριο. Για την τραγωδία. Για την τραγωδία των τεμπών. Γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα για το αν η κυβέρνηση θέλει ή δεν θέλει και τι θέλει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το πρώτο που εγώ ακόμα δεν κάθισα στην καρέκλα, μου ήρθε το μήνυμα. Λοιπόν. Δηλαδή, ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, για να το καταλάβουμε. Ναι. Οι δικαστικές αρχές είχαν πάρει το πακέτο των συνομιλιών και δεν μπορούσαν καν να τις ακούσουν. Ναι. Είναι δεν σοβαρό αυτό που λέτε. Δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Μα σου το έχω ξανακαλύψει αυτή σήμερα. Με συγχωρείτε, όχι, δεν είναι. Το έχω ξαναπεί. Όχι, το έχει ξαναπεί ο Υπουργός, αλλά. Ναι, αλλά να το καταλάβουμε όλοι. Αυτό είναι στοιχείο για τη συζήτηση. Διότι η αστυνομία πήρε, κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία όλα, τα έδωσε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη καθόταν και δεν μπορούσαν. Γιατί δεν μπορούσαν. Γιατί ο νόμος. Είναι πάρα πολύ ήταν. Ήταν. Επιτρέπει την ακρόαση συνομιλιών μόνο σε συγκεκριμένα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και τα αεροπορικά δυστυχήματα. Πότε έγινε αυτό, κύριε Υπουργέ? Αυτό έγινε, εγώ ανέλαβα 27 Ιουνίου. Ναι. Λοιπόν, τις πρώτες ημέρες που πήγα εκεί μου ήρθε το μήνυμα. Μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Ορίστε. Μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Με συγχωρείτε. Έχετε δίκιο. Καταρχάς, οφείλω να σας πω ότι έχετε δίκιο για τον νόμο. Ναι. Εκεί όμως θα περίμενε ο πολίτης και εμείς να πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ξέρω ότι παρεμβαίνω τον νόμο, τώρα λοιπόν τα βλέπω όλα. Ανοίγω όλα τα χρόνια. Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο εδώ πέρα. Δηλαδή τώρα αυτό που λέτε είναι νέο στοιχείο για τη συζήτηση. Κατεπίγουσα διάταξη τον Ιούλιο. Τώρα. Ιούλιο, τότε. Αμέσως. Άρα ισχύει αυτή η νέα διάταξη πια. Βεβαίως. Από εδώ και πέρα εκεί για τα προηγούμενα. Με συγχωρείτε. Όχι, έχω απορία. Με συγχωρείτε. Ναι. Ένα λεπτό. Βέβαια, λογικό είναι. Η διαρροή των συνομιλιών έγινε πριν την κατεπιγούσα διάταξη. Ποια διαρροή? Για την ταγωδία στα Θέμπη. Ναι, αυτά ήταν ένα μέρος των συνομιλιών που άκουγε το σύμπαν. Ο ανακριτής επίσημα να τα ενσωματώσει στη δικογραφία δεν μπορούσε. Μάλιστα. Επίσημα. Τώρα πια μπορεί. Το όχι τώρα πια, από τότε. Μάλιστα. Από τότε που ψηφίσα. Γιατί κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω με τη σειρά τα πράγματα. Άρα εμείς ακούσαμε τις ομιλίες πριν τις ακούσουν οι ανακριτές. Ναι, ναι. Μα είναι δυνατόν, κύριε. Αυτό έγινε, τι να κάνω τώρα. Από ποιον τι να σας ακούσαμε λοιπόν, τις συνομιλίες. Τι να κάνετε. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Οι συνομιλίες αυτές πώς διέρευσαν? Μην μου τα λέτε τώρα. Πού να ξέρω εγώ. Δηλαδή μου λέτε εμένα τώρα. Υπάρχει μηνυτήρια αναφορά του Συλλόγου Προσωπικού Εργαζομένων ΟΣΕ. Ναι. Μηνυτήρια αναφορά προς τη δικαιοσύνη για τη διαρροή, την αρχική. Ας για το ποιο χέρι πήρε το υλικό αυτό και το διέρευσε. Επειδή δεν υπήρχε διοίκηση του ΟΣΕ τις πρώτες ώρες
ημέρες μετά το δυστύχημα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, μαθαίνω, εργαζομένων του ΟΣΕ, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για την πρώτη. Για τη διαρροή για αυτή τη διαρροή την πρώτη. Μάλιστα. Μπορώ να πάω λίγο παρακάτω. Δεν θα προλάβουμε, πρέπει να μιλήσουμε. Μπορώ να πάω λίγο παρακάτω. Το ξέρει η αστυνομία ολόκληρη, το ήξερε το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Γίνεται να σα πω κάτι. Κάτι που ενδεχομένω να σα διαφεύγει. Λογικό είναι να σα διαφεύγει. Δεν ήταν μόνο αυτές οι συνομιλίες. Δηλαδή, μπορεί να υπήρχαν οι ανακριτές, τι ζητούσαν. Μπορεί να υπήρχαν και άλλες τηλεφωνικές συνομιλίες που δεν είχαν εμφανιστεί. Μπορεί. Άρα υπάρχουν. Ναι, μα δεν το ξέρω. Ο ανακριτής, όταν η ερευνά θέλει να δει όλα τα ενδεχόμενα. Άρα λοιπόν. Ότι πάμε σε Ντέμπι Γκέιτς. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Άρα λοιπόν ζήτησε την διάταξη, την οποία σας επαναλαμβάνω. Πήγα, βρήκα τον Πρωθυπουργό, του λέω πρέπει να την πάμε αύριο. Μου λέει τώρα. Και ψηφίστηκε η διάταξη. Η επόμενη πράξη της κυβέρνησης για να διευκολύνει τη δικαιοσύνη, παρακαλώ, ποια ήταν για το θέμα της ανέβρεσης της αληθείας και το να μπορέσει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ναι. Όταν ανακοίνωσα τους κώδικες στο Υπουργικό Συμβούλιο που ενεκρίθησαν, μία Σεπτεμβρίου έγινε αυτό, άλλο πόσο πήγαμε όσον αφορά την ψήφισή τους, είπα από τότε ότι η απόφαση της κυβέρνησης είναι για μία σειρά από αδικήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό το αδίκημα που συμβαίνει στους σιδηροδρόμους, μπορεί να οδηγείται κατευθείαν στο δικαστήριο χωρίς να μεσολαβεί βούλευμα. Μάλιστα. Δηλαδή χωρίς να έχουμε καθυστερήσεις μηνών και χρόνων. Άρα δηλαδή, τι, όταν ο ανακριτής τελειώσει την έρευνά του, κλείσει το φάκελο και τον διαβιβάσει στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας να έχει το δικαίωμα πια από τον νόμο να μπορεί να πάει την υπόθεση κατευθείαν στο δικαστήριο και όχι να την πάει στη διαδικασία των βουλευμάτων που μπορεί να φάμε. Θα γίνει αυτό τώρα. Μισό. Λοιπόν, όταν πινέφερα τη διάταξη στους ποινικούς κώδικες που ψηφίστηκαν στη Βουλή, το τι έγινε από όλους αυτούς που σήμερα επισπεύδουν να κάνουν την πρόταση μορφής δεν λέγεται. Που θα καταργήσεις τα βουλεύματα και που περιορίζεις τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και τι δεν κάνεις. Τους είπα, παιδιά, δεν καταργώ τα βουλεύματα. Τα βουλεύματα σε κάποιες περιπτώσεις σοβαρές που χρειάζονται ποινική διερεύνηση συνεχίζουν να υπάρχουν. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που ήδη, ας πούμε, στα ναρκωτικά κατευθείαν σε πάει ο εισαγγελέας. Πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα. Όπου λοιπόν εδώ, αν θέλουμε να βοηθήσουμε λίγο και να μην έχουμε καινούριο μάτι, όπου η ανάκριση κρατούσε 5 χρόνια και δεν τελείωνε. Και όταν τελείωσε η ανάκριση, ψάχναν 1 χρόνο να βρουν αίθουσα να ξεκινήσει η δίκη. Μην ξανά έχουμε τα ίδια. Λοιπόν, ψηφίστηκε. Εσείς τι θέλετε να πείτε τώρα, ότι κάθε άλλο παρά συγκάλυψη θέλετε. Σας εξηγώ. Εγώ πάω στα γεγονότα. Υπάρχουν και άλλες συνομιλίες. Εγώ πάω στα γεγονότα. Είπατε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες συνομιλίες. Τηλεφωνικές. Υπάρχουν δηλαδή και άλλες συνομιλίες που μπορεί να ρίξουν φως στην υπόθεση. Υπουργός Δικαιοσύνης είστε, κύριε Φλωρίδη, και ξέρω ότι είστε ευαισθητοποιημένος, γι' αυτό σας το ρωτώ. Αυτά όλα που σας περιγράφω δείχνουν μια ευαισθησία της κυβέρνησης. Μα δεν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες, μας λέτε. Αλλά να διευκολύνει μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Κύριε Υπουργέ. Τώρα, πάω στο τρίτο. Να βγουν στο φως και άλλες συνομιλίες. Πάω στο τρίτο. Αυτά τα θέματα, εάν τα έχει βρει ο ανακριτής, αφορούν τη μυστικότητα της ανάκρισης και κανένας δεν τα ξέρει. Μάλιστα. Και πρέπει να τα προστατεύσουμε. Τώρα, το τρίτο. Επειδή είχαμε την ιστορία του. Για το μάτι, όπου 5 χρόνια η ανάκριση, 1 χρόνο ψάχνουμε αίθουσα, 6 χρόνια να ξεκινήσει η δίκη. Λοιπόν, συνεννοήθηκα με την περιφέρεια και αυτή ήταν η εντολή του Πρωθυπουργού. Μην ξανά έχουμε ίδια φαινόμενα. Βρεθεί γρήγορα αίθουσα. Λοιπόν, και βρέθηκε στα ΤΕΗ. Βρέθηκε στα ΤΕΗ η αίθουσα και βάζει το υπουργείο. Ξεκινάει τώρα. Θα ξεκινήσει. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε η διαδικασία. Ξεκίνησε. Από ό,τι μου έχει πει ο περιφερειάρχης. Άκουσα ένα συνήγορο χθες να λέει ότι δεν είναι και σωστό να πάμε τόσο γρήγορα. Γιατί το λέει αυτό. Λοιπόν, δείτε λίγο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα σας το πω και αυτό. Θα σας το πω. Γιατί η εδώ πολιτεία... που λέμε να τρέξουμε, τώρα κάποιοι συνήγοροι ενώ οικογενειών θυμάτων λένε μήπως δεν χρειάζεται να πάμε τόσο γρήγορα. Μήπως αυξάνεται η αποζημίωση του δικηγόρου. Δεν ξέρω. Θα μας πει ο υπουργός τι σημαίνει αυτό. Θα σας πω και αυτό. Άρα λοιπόν. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δημιουργείται ένας καινούριος, απόλυτα καινούριος χώρος. Γιατί η Λάρισα δεν έχει τόσο μεγάλη έδρα. Εκεί χρειάζεται έδρα να, τουλάχιστον για 100 δικηγόρους. Τουλάχιστον για 100 δικηγόρους. Λοιπόν. Δημιουργείται μια καινούργια αίθουσα που να έχει όλες τις δυνατότητες για τους δικαστές, για τους δημοσιογράφους, για τους δικηγόρους. Θα ξεκινήσει για τους κατηγορουμένους. Τι μας λέτε, θα ξεκινήσει η δίκη. Η δίκη θα ξεκινήσει, κύριε οικονόμου, ότι. Όταν ο ανακριτής κλείσει το φάκελο από την έρευνα που κάνει, τη στείλει στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας ετοιμάσει τα κατηγορητήρια και τους παραπέμψει κατευθείαν. Πότε δηλαδή το τοποθετείτε. Περίπου πού το τοποθετείτε χρονικά. Δείτε λίγο.
Επειδή είχαμε πει για αρχές καλοκαιριού. Σωστά, ναι. Στην αίθουσα που γίνεται το μάτι αλλάζει. Δεν μπορεί να διεξαχθεί η δίκη, κύριε Υπουργέ. Το ρωτώ, δεν το ξέρω. Μιλάμε. Εκεί που διεξάγεται το μάτι, μιλάμε δεν μπορεί. Για τη Λάρισα. Αυτό γίνει στη Λάρισα, δίκη. Μιλάμε για τη Λάρισα. Αυτό είναι δεδομένο, θα γίνει εκεί. Δεν υπάρχει. Αν έχει αλλάξει ο χρόνο. Και έχουμε χώρο να διεξαχθεί μια τόσο μεγάλη δίκη με τόσου πολλού παράγοντε από την αρχή. Και θα είναι σύμφωνα με την περιφέρεια. Ισχύει ο χρόνο αυτό που λέτε. Είχαμε εκτιμήσει. Γιατί ο ανακριτής ξέρει ναι. ότι θα μπορούσε όντως μέχρι την αρχή του καλοκαιριού να ξεκινήσει ναι. η δίκη αυτή. Τι συνέβη εντωμεταξύ? Εντωμεταξύ προέκυψαν επίμονα αιτήματα από τους ανθρώπους που πενθούν ναι. ότι πρέπει να μην μείνει τίποτα που δεν έχει διερευνήσει ο ανακριτής. Άρα μπαίνουν καινούργιες παράμετροι. Και αυτά ήταν τρία. Αυτά ήταν τρία. Μάλιστα. Εάν έχουμε... Αν υπήρξε έφλεκτο υλικό και τι ναι. ήταν αυτό... Περιμένουμε ναι. τα απορίσματα και από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό. Βεβαίως. Εάν κάτι συνέβη με τα βίντεο, αν υπάρχουν βίντεο ναι, και ναι. τι συνέβη. Ναι. Και το τρίτο, ότι υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα στην πραγματογνωμοσύνη των πραγματογνωμόνων που όρισε ο ανακριτής ναι. και του τεχνικού συμβούλου που όρισαν οι συγγενείς. Μάλιστα. Σε διάφορα ζητήματα. Και έχουμε και ένα τρίτο τώρα, άρα σύμβουλο, αυτό... που όρισε η ναι, δικαιοσύνη. Άρα... Καινούργιο. Με βάση λοιπόν αυτό, ναι. ο ανακριτής είπε ότι αυτό θα αρθεί. Mm-hmm. Διορίζοντας πιθανότατα έναν το... άλλο διορίστηκε. Το αυτό μετώπιο... είναι το ερώτημα. Ναι. Διορίστηκε ή ακόμη θα διοριστεί? Εγώ πιστεύω ότι διορίστηκε. Διορίστηκε. Αλλά και πιθανότατα άρα θα μπορεί είναι να καθυστερήσει από λέτε το μεσόβιο. Αυτό καθυστε... μας λέτε. Δείτε λίγο τώρα για να σας απαντήσω λίγο τι ναι. λένε κάποιοι εκ των συγγενών. Και σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ότι προκειμένου να κερδίσουμε τρεις ή τέσσερις μήνες, mm-hmm. γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να πάει στο τέλος του καλοκαιριού, ας πούμε. Ναι, δεν χάλασε ο κόσμος. Να έρθουν και τα στοιχεία αυτά που είπατε. Έτσι ώστε ο φάκελος όταν θα υποβληθεί του ανακριτή στον εισαγγελέα να είναι πλήρης και να μην υπάρχει τίποτα. Βέβαια αυτό το καιρό, γιατί αυτά πρέπει να τα πούμε, ζούμε μια απίστευτη προπαγάνδα από πολιτικούς μιλάω. Δηλαδή? Η οποία λέει ότι η κυβέρνηση συσκοτίζει. Σας περιέγραψα τρία πράγματα που έκανε η κυβέρνηση για να μπορέσει να διευκολύνει τη δικαιοσύνη. Για να τρέξει ο δρόμος. Ναι, ήδη. Η ανάκριση που διεξάγεται με υποδειγματικό τρόπο και με ταχύτητες απίστευτες για τόσο μεγάλη. Γιατί δεν τα λέτε όλα αυτά τόσο καιρό, κύριε Υπουργέ? Εδώ λοιπόν, πέρασε ένας χρόνος που η κυβέρνηση παίζει άμυνα. Ναι, ναι. Η κυβέρνηση είναι φοβική. Έχει μαζευτεί, έχει κλειστεί σαν ένα καβούκι και βαράν θεοί και δαίμονες. Αυτά που μας λέτε τώρα είναι θετικά. Εγώ έτσι τα ακούω. Να σας πω και τα τελευταία. Από όσα καταλαβαίνω από αυτά που λέτε. Γιατί η κυβέρνηση δεν βγήκε μπροστά όλο αυτό το καιρό, λοιπόν? Να σας πω και τα τελευταία. Ναι. Όλη αυτή η απίστευτη μυθολογία και η απίστευτη προπαγάνδα, αυτή η απίστευτη σκύλευση ενός αληθινού πόνου και ενός πόνου που είναι και της κοινωνίας και μιας απέτησης και των συγγενών και της κοινωνίας να μάθουμε την αλήθεια, ναι. οδηγεί διαρκώς σε, να υποστηρίζονται πράγματα τα οποία συσκοτίζουν την υπόθεση. Όπως δηλαδή ότι στο χώρο του ατυχήματος επιχειρήθηκε εκεί να συγκαλυφθούν στοιχεία. Τον πάζω. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη αηδία από αυτό. Γιατί δεν δόθηκε μία συνέντευξη τύπου? Θα σας πω προχθές. Κεντρικά. Προχθές, γιατί με βλέπετε τώρα και την έχω ψωνίσει τελείως. Δηλαδή. Λοιπόν, γιατί δεν δόθηκε μία συνέντευξη τύπου? Αυτό που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Προχθές, πριν λίγες μέρες, ανακαλύφθηκαν, λέει, κάποια χώματα ναι. τα οποία είχαν μεταφερθεί. Σωστά. Και τι είναι αυτά τα χώματα και τα λοιπά. Κάποια φορτηγά, λέμε. Ναι, ναι, κάποια φορτηγά. Ναι. Τι είναι αυτά, ξέρετε? Τι είναι? Λοιπόν, που το ξέρουν όλοι, αλλά το λένε. Λοιπόν, όταν συνέβη αυτό το τρομακτικό δυστύχημα, ναι. έπρεπε να πάνε οι δυνάμεις προκειμένου να αρχίσουν οι απεγκλωβισμοί. Μάλιστα. Δρόμο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε δρόμο. Λοιπόν, γιατί άρα, λοιπόν, το λέτε εσείς αυτό, κύριε Φλωρίδη? Γιατί δεν δόθηκε μια κεντρική συνέντευξη τύπου να απαντηθούν λοιπόν, όλα αυτά? Τι να κάνω εγώ τώρα? Λοιπόν, εσείς τα κάνετε. Αφήστε λίγο να ακούσει ο κόσμος τώρα. Ελάτε, πείτε, λοιπόν, πείτε το, αυτό παρακαλώ. Είναι τα χώματα, είναι 20 φορτηγά. Διάνοιξη του δρόμου. Από τη διάνοιξη για να μπορέσουν να πάνε τα βαριά οχήματα προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίες διάσωσης και απεγκλωβισμού. Λοιπόν, και εκεί, όπως έχει υποθεί πολλές φορές, κάτω από εκείνο το σημείο περνά ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου της χώρας. Mm-hmm. Όπου εάν εκεί δεν γίνει, δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν το χώμα, τον αγωγό ναι. και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε. Τι να κάνω εγώ τώρα? Ναι, αλλά έχει υποθεί. Αυτό έχει υποθεί. Δεν εγώ σας το έχω πει ότι υπήρχε αγωγός φυσικό αερίου. Εγώ σας το είπα. Μα εσύ δεν πιάνεις, Άρη. Το ξέρω ότι πιάνω. Πολλές φορές το έχουμε πει στην ώρα τους από όλα. Η κυβέρνηση λειτουργήσε φοβικά. Και το τελευταίο, ότι εκεί έγινε το μπάζωμα με τέτοιο τρόπο
ώστε να λιωθούν τα στοιχεία ότι έπεσαν τσιμέντα. Δεν έχει πέσει ούτε ένα εκατοστό τσιμέντο. Χαλίκι είναι μόνο. Το οποίο έπεφτε. Όπου, το οποίο μπορεί και να το βγάλει σαν τσιμέντο. Όποιο θέλει τώρα, να πάει ένα εξκαφέα στο σκάφι, το σηκώνει. Δεν υπάρχει τσιμέντο δηλαδή. Καλημέρα. Ούτε ίχνο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, φύγαμε σιγά-σιγά.